Επαρκές είναι το ιατρικό προσωπικό την δεδομένη στιγμή στο κέντρο υγείας Οριστιάδας. Αρκετοί γιατροί διάφορων ειδικοτήτων στελεχώνουν το κέντρο επαρκώς, δίδοντας μια ανάσταση στους πολίτες της περιοχής που δεν έχουν την ευκολία να επισκεφθούν το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Αυτή τη στιγμή έχουμε στο κέντρο υγείας 7 γενικούς γιατρούς και στα περιφερειακά μας ιατρία, Βίσα, Καστανιές, Ζώνη και Θούριο, 4 γενικούς γιατρούς. Σε ό,τι αφορά τους γενικούς γιατρούς, η έλλειψή μας είναι στο μικροβιολογικό, δεν έχουμε μικροβιολόγο του κέντρου υγείας, έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 2 χρόνια, αλλά σε συγκεκριμένη φάση μας καλύπτει μικροβιολόγος ο οποίος έχει υπηρεσία υπαίθρου, αλλά είναι μετακινημένος στο κέντρο υγείας και καλύπτει το μικροβιολογικό εργαστήριο. Την ίδια στιγμή όμως, για άλλη μια φορά, το ακτινολογικό τμήμα του κέντρου υγείας αντιμετωπίζει προβλήματα με τον εξοπλισμό του. Αν και είναι εφικτό να επιδιορθωθούν τα μηχανήματα σύντομα, πρόκειται να αντικατασταθούν με καινούργια ψηφιακά, χωρίς όμως κάποιος να γνωρίζει πότε. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το ακτινολογικό, που εδώ και 3 χρόνια σχεδόν δεν λειτουργεί. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, να έρθει ο Δημόκρατος να δώσει έγκριση. Όλα αυτά είναι λίγο χρονοβόρα, γίναν. Άρχισε το μηχάνημα, το βάλαμε να λειτουργήσει. Είχε κάποιες ελλείψεις μετά από τόσα χρόνια που δεν λειτουργούσε. Και φανταστείτε ότι είναι ένα μηχάνημα που είναι 30 τόσων χρόνων, 32 χρόνων. Γίναν κάποιες συντηρήσεις, αλλά αυτή τη στιγμή πάλι έχει βλάβη. Για να αποκατασταθεί η βλάβη θέλουν κάποιο μεγάλο ποσό. Δεν ξέρω τι θα κάνει η διοίκηση η κεντρική, γιατί στη συγκεκριμένη φάση σε όλη την Ελλάδα τοποθετούνται ψηφιακά μηχανήματα. Οπότε δεν ξέρω σε πόσο διάστημα θα γίνει αυτό ή θα δουν τα ψηφιακά. Μπορεί να είναι θέμα 3-4 μηνών. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Δυστυχώς, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κέντρο υγείας αναφορικά με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού παραμένει και λύεται προσωρινά με τη μεταφορά δυναμικού από τα 2 νοσοκομεία του νομού. Το μεγάλο πρόβλημα μας είναι το εξής όμως, ότι κατά καιρούς γίνονται μετακινήσεις σε Σαμοθράκη. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί η Σαμοθράκη είναι ένα μικρό νησί που καλύπτει 2.500 κατοίκους το χειμώνα. Εντάξει. Κάπου δεν μπορεί να πηγαίνουν. Να μετακινούνται από εμάς, οι οποίοι έχουμε ένα πληθυσμό 35-40.000, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, το πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το νοσηλευτικό μας. Το νοσοκομείο Δημοτήχου έχει προβλήματα, έχει ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού. Βέβαια, εμείς έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά τι γίνεται. Έρχονται συνυπηρετήσεις αποσπασμένες εδώ, με αποτέλεσμα ζητάνε βοήθεια από το νοσοκομείο, αλλά πηγαίνουν και νοσηλεύτερες παλιές που είναι 30 χρόνια υπηρεσία. Δεν μπορεί να βγαίνει η άλλη μετά 2 χρόνια σύνταξη για να πηγαίνουν έτσι στο νοσοκομείο. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές από την κεντρική διοίκηση. Εμείς, σαν κέντρο υγείας, είχαμε συγκεκριμένες προτάσεις που, αν υλοποιηθούν, θα λύσουν το πρόβλημα του νοσοκομείου.